Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο κανάλι μας Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος. Μεταξύ άλλων, αυτή τη φορά θα δούμε και τα παρακάτω θέματα. Ξεκίνησε από την Τσεχία. Στους δρόμους, 100.000 πολίτες σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν τον άγριο χειμώνα που έρχεται για όλη την Ευρώπη. Γάλλοι, Ιταλοί και Γερμανοί έτοιμοι και αυτοί να βγουν στους δρόμους. Σε λίγο θα δούμε τι συμβαίνει σε κάθε χώρα ξεχωριστά, όπως και τα νέα μέτρα που ετοιμάζεται να λάβει η Μεγάλη Βρετανία, αλλά και τι ομολόγησε ο Άδωνης Γεωργιάδης για το χειμώνα που μας περιμένει και στην Ελλάδα. Το πονηρό σχέδιο Μητσοτάκη για να χτυπήσει τον Κώστα Καραμαλή που τον αποτελείωσε με τις υποκλοπές. Γι' αυτό ο Κυριάκος έκανε περιοδία στις Σέρες, στην γενέτειρα του πρώην Πρωθυπουργού, έχοντας δίπλα του όμως τον Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμαλή Τζούνιορ. Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τις δηλώσεις του περί γυναικών. «Δεν αναθεωρώ τίποτα», λέει τώρα ο Χρυσόστομος. Καθίστε όμως αναπαυτικά, γιατί σε λίγο θα υπενθυμίσουμε και ποια θέση είχε πάρει για την υποχρεωτικότητα και την οποία πολλοί ξεχνάνε να την αναφέρουν. Χάος και αδιέξοδο για τον Ερντογάν. Τι αποκαλύπτουν Τούρκοι πολίτες την ώρα που όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα αναπαρήγαγαν το προκλητικό μήνυμα που υπενθυμίζει στην Ελλάδα τι έπαθε στη Σμύρνη. Αυτά και όχι μόνο, ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Δεν πέρασαν ούτε 2-24 ώρα από την έκθεση που δημοσίευσε το Bloomberg για τις αναταραχές που έρχονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη λόγω δυσαρέσκειας των πολιτών από την ακρίβεια σε ενέργεια, τρόφιμα, σε υπηρεσίες, και τα όργανα ξεκίνησαν ήδη στην Ευρώπη. Περίπου 100.000 Τσέχοι ξεχύθηκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι με έτοιμα να πέσει η κυβέρνηση, να πάρθει ουδέτερη στάση στο Ουκρανικό, αλλά και κατά της ακρίβειας στο φυσικό αέριο και στην ενέργεια. Πρέπει να τονίσουμε ότι η διαδήλωση αυτή δεν έγινε σε μια οποιαδήποτε χώρα, αλλά σε μια χώρα που παραδοσιακά θεωρείται αντιρωσική χώρα, και αυτό είναι ενδεικτικό της αδιέξοδης κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι Τσέχοι με τις αποφάσεις της κυβερνήσεως τους, αποφάσεις όμως που είναι όμοιες με αυτές που λαμβάνει στο σύνολό της η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα. Στη Τσεχία λοιπόν φαίνεται ότι οι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει όχι μόνο πόσο σοβαρά προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την καθημερινότητά τους, αλλά και πόσα έρχονται με τον χειμώνα που ακολουθεί. Στη Γαλλία, όπου και εκεί άρχισαν οι πρώτες διαμαρτυρίες ακριβώς για τα ίδια προβλήματα, οι Γάλλοι ξεκίνησαν να λένε και το σύνθημα Frexit, δηλαδή για έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που τους σέρνει σε ένα αδιέξοδο με τις αποφάσεις που εκεί υλοποιεί ο Μακρόν. Στην Ιταλία, πριν μερικές ημέρες, οι Ιταλοί σε μια πρώτη διαμαρτυρία βγήκαν στους δρόμους και άρχισαν να καίνε δημοσίως τους πανάκριβους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Στη Γερμανία, για την οποία τα μέσα ενημέρωση εδώ της Λίστα Σπέτσα μας έλεγαν ότι οι Γερμανοί πήραν ψύχρεμα τα μέτρα με κόφτη στο ζεστό νερό και στον δημόσιο φωτισμό, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Μάλιστα, στο διαδίκτυο, πολλοί Γερμανοί διακομωδούν τις δυσκολίες που έρχονται, θέλοντας να δείξουν πόσο τραγελαφική είναι η κατάσταση, με φωτογραφίες όπου πολίτες μοιάζουν να κόβουν ξύλα από παγκάκι, έτσι ώστε να προετοιμαστούν για έναν παγωμένο χειμώνα. Την ίδια στιγμή όμως, οι εγκέφαλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σβήνουν και γράφουν, πριν αποφασίσουν τα νέα μέτρα που θα πάρθουν για την ενέργεια και το φυσικό αέριο, ενώ ο Πούτιν κάθε τόσο στέλνει μηνύματα ανοιγοκλίνοντας τον διακόπτη και απειλώντας με οριστική διακοπή αερίου. Τη μία ο γογός κλείνει για συντήρηση λόγω χαλασμένης τουρμπίνας, την άλλη κλείνει λόγω διαρροής λαδιού, με το ρωσικό όμως μήνυμα να είναι σαφέστατο. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μέσα σε αυτό το πλαφόν τιμών που ετοιμάζεται να εφαρμόσει, λέγεται ότι μπορεί να συμπεριλάβει και το ρωσικό αέριο. Και εκεί είναι σίγουρο ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα σταματήσει τα παιχνίδια και θα κατεβάσει μια και καλή τον διακόπτη. Δεν θα είναι όμως και η πρώτη φορά που μια κύρωση κατά της Ρωσίας θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στην Δύση που την αποφασίζει παρά στον Πούτιν. Η έκθεση του Bloomberg, στην οποία αναφερθήκαμε αρχικά για τις αναταραχές που έρχονται παγκοσμίως, φαίνεται ότι ήξερε πολύ καλά τι έλεγε
Και δεν είναι τυχαίο ότι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πιο έτοιμες να οδηγηθούν σε μια τέτοια χαοτική κατάσταση. 101 είναι συνολικά οι χώρες που λέει αυτή η έκθεση ότι είναι έτοιμες να εκραγούν από την πίεση, αλλά μέσα σε αυτές, μαντέψτε, πια δεν συμπεριλαμβάνεται και είναι η Ελλάδα. Όπως δηλαδή δεν συνέβη και κάτι το ιδιαίτερο από αντιδράσεις με τον 19 εδώ στη χώρα μας, έτσι και από το εξωτερικό φαίνεται ότι δεν προβλέπεται και κάποια ιδιαίτερη αντίδραση και για το θέμα της πανακρίβειας, που ομοίως, όπως σας είχα πει σε προηγούμενα βίντεο, έρχεται τώρα ως βασικό και κύριο θέμα, αλλά να απασχολήσει ξανά όλο τον πλανήτη. Για όλο τον πλανήτη η διαμορφωθήσα ατμόσφαιρα λέει και δείχνει ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι ο χειρότερος που έχει ζήσει η ανθρωπότητα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Αυτό εξάλλου είναι και το κλίμα που μεταδίδεται μέσα από όλα τα μέσα ενημέρωσης και αυτό εξάλλου είναι που ομολόγησε και ο Άδωνης Γεωργιάδης για την Ελλάδα, δηλώνοντας ότι μας περιμένει ο χειρότερος χειμώνας από το 1942 και ακολουθώντας τη γνωστή τακτική με το να ρίξει το φταίξιμο για την καταστροφή που έρχεται στον κακό Πούτιν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης συμπλήρωσε και ότι θα γίνει μια καμπάνια τύπου «Μένουμε σπίτι», φαντάζομαι, η οποία θα ενημερώνει τους πολίτες να μην ξοδεύουν ρεύμα, τους τρόπους που θα το πετύχουν αυτό, όπως και ότι θα πρέπει να προτιμούν το πετρέλαιο που είναι, λέει, 6 φορές φθηνότερο από το φυσικό αέριο και παρότι τα τελευταία χρόνια από τότε που μπορώ να θυμηθώ καθημερινά υπήρχαν προγράμματα, καμπάνιες, επιδοτήσεις για να πάμε όλοι να βάλουμε φυσικό αέριο. Ο Άδωνης κατέληξε λέγοντας την γνωστή φράση κασέτα που μάθαμε από τον 19 ότι θα συνεχιστεί η στήριξη στους πιο αδύναμους. Έχουμε δει βεβαίως τι είδους στήριξη είναι αυτή. Το έχουμε δει στην πράξη εδώ και 2 χρόνια και παραπάνω, με τους πολλούς να λαμβάνουν ψίχουλα και τους λίγους να τρώνε με 10 μασέλες, όπως έγινε με τα κλειδά μπαρόματα, φαίνεται ότι εκεί πάλι οδεύουμε ξανά. Θα μου πεις, περίμενες και κάτι καλύτερο από μια κυβέρνηση που ένας σημαντικός υπουργός της ισχυρίζεται ότι ο Βραζιλιάνος αστέρας ποδοσφαιριστής Μαρτσέλο έρχεται στον Ολυμπιακό επειδή ο Μητσοτάκης έκανε την Ελλάδα ισχυρή? Για την ζημιά που προκλήθηκε συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο με το κλείσιμο των γηπέδων και τα μέτρα που πάρθηκαν με το 19, φυσικά και ο Άδωνης δεν είπε ούτε κουβέντα. Πρέπει πάντως η κυβέρνηση να είναι σε πολύ απελπιστική κατάσταση για να ψάχνει ποια καλή μεταγραφή έγινε στο ποδόσφαιρο, μήπως και την παρουσιάζει ως επιτυχία της κυβέρνησης, αν και η δήλωση, όσο και αν είναι ατυχέστατη, μάλλον έγινε και για γλύψιμο στο Μαρινάκι. Όλο αυτό εμένα μου θυμίζει λίγο και τον κλασικό τσακωμό με τον οπαδό της μια ομάδας να απαριθμεί τα πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο και άλλος για να δείξει κάτι ότι και η δική του ομάδα έχει πολλά τρόπαια αναγκάζεται να μιλάει για πρωταθλήματα στο πινκ πονγκ. Επιστρέφουμε σε όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Μεγάλη Βρετανία, εκεί όπου όλοι περιμένουν από Δευτέρα τον νέο πρωθυπουργό με επικρατέστερη όμως μια γυναίκα, την Λίζα Τρας, που θα έχει να αντιμετωπίσει μια άνευ προηγουμένου κρίση, όπως την περιγράψαμε αρχικά, για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και όχι μόνο. Ήδη βρετανικά δημοσιεύματα και ειδικοί στην χώρα προειδοποιούν και πιέζουν τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας για να πάρει νέα μέτρα ώστε να περιοριστεί η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Μεταξύ άλλων προτείνονται μέτρα και τρόποι ώστε τα νοικοκυριά να χρησιμοποιούν το πλυντήριο και τους φούρνους από τις 2 το μεσημέρι ως τις 8 το απόγευμα, να περιοριστεί η παραγωγή. Τα σχολεία να λειτουργούν μόνο 3 ημέρες ανά εβδομάδα, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενα βίντεο, και οι pub να κλείνουν από τις 9 το βράδυ. Θυμίζω ότι για την χώρα μας μεταξύ άλλων υπάρχει σχέδιο για κλείσιμο φωτισμού στις κεντρικές οδικές αρτηρίες από τις 10 το βράδυ και αυτά όλα λοιπόν τα μέτρα στο εξωτερικό και στη χώρα μας έρχονται ξεκάθαρα να μας θυμίσουν τις απαγορεύσεις με τα lockdown. Το κλείσιμο καταστημάτων από τις 9, το κλείσιμο της μουσικής, τα μαθήματα που δεν γίνονταν κανονικά και με τον περιορισμό στην μετακίνηση γενικότερα, όπως και με την σύσταση που πάλι θα επαναληφθεί, αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Ήταν για παράδειγμα μια μεγάλη απορία για ποιο λόγο να κλεινόμαστε από τις 9 ή τις 10 το βράδυ. Είναι ξενύχτης ο 19, έλεγαν πολλοί, ή μετά τις 10, 11, 12 ξέρω εγώ το βράδυ
κολλάει περισσότερο. Νομίζω ότι όλες αυτές οι απορίες λύνονται σιγά σιγά, ακόμα και για όσους δεν είχαν καταλάβει τόσο καιρό τίποτα, για τον λόγο που λαμβάνονται αλλά και επαναλαμβάνονται αυτά τα ίδια μέτρα, αλλά με άλλη αφορμή. Περνάμε τώρα στα εσωτερικά μας θέματα, με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για την ανεργία των νέων. Δεν μας ήταν τόσα προβλήματα με την πανακρίβεια σε όλα, στα αγαθά, στα προϊόντα. Είμαστε και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με 30% ανεργία στους νέους. Το ποσοστό αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό αν συνυπολογίσει κανείς ότι καταγράφηκε τον μήνα Ιούλιο, ένας μήνας που θεωρητικά τουλάχιστον, όπως ξέραμε, η χώρα μας έχει φουλ τις μηχανές λόγω τουρισμού. Και όμως, παρά το ότι μας προπαγανδίζουν πόσο καλά πάμε φέτος με τον τουρισμό, το ποσοστό με 30% νέου στην ανεργία είναι πολύ χαρακτηριστικό της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί. Η κυβέρνηση όμως έχει άλλα προβλήματα, εξάλλου στα λόγια έχει λύσει και το πρόβλημα της ανεργίας και της οικονομίας και έτσι έχει επικεντρωθεί σε ένα πολύ σοβαρό της πρόβλημα. Πώς να μην πέσει από τις υποκλοπές και μετά τις μπηχτές του Καραμαλή. Γι' αυτό λοιπόν το γραφείο του Πρωθυπουργού, όπως λέγεται στο πολιτικό παρασκήνιο, έβαλε μπρος ένα νέο πονηρό σχέδιο. Και με βάση αυτό, φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση άρχισαν να γράφουν ότι λύθηκε το ζήτημα ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Καραμαλή και ότι πλέον δεν υφίσταται. Ακολούθως όμως, ο Κυριάκος έκανε περιοδία στην γενέτειρα του πολιτικού Βούδα, έχοντας όμως δίπλα του έναν άλλο Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή Τζούνιορ. Γι' αυτό, στο πολιτικό παρασκήνιο λέγεται ότι ο Μητσοτάκης επιχειρεί με αυτό το πονηρό σχέδιο να εμβολήσει το καραμαλικό μπλοκ και να δώσει το δαχτυλίδι διαδοχής στον Κώστα Καραμαλή Τζούνιορ, φορτώνοντάς του στη συνέχεια την αποτυχία που είναι σχεδόν σίγουρη λόγω των δυσκολιών που έτσι κι αλλιώς περιμένουν τον επόμενο. Με απότερο σκοπό ο Μητσοτάκης να διαφυλάξει εαυτόν για την επόμενη μέρα. Επίσης λέγεται ότι το σχέδιο αυτό είναι καρμπών με την σημειτική φιλοσοφία και έτσι κι αλλιώς ο Κυριάκος έχει δίπλα του πολλούς ανθρώπους που κάποτε ήταν στο πλευρό του Σημίτη. Αν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, και όχι μόνο συγκεκριμένοι, εφάρμοζαν αυτή την πονηριά που έχουν και την εξυπνάδα για τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, σίγουρα δεν θα ήμασταν σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς όμως κάποιοι παραμένουν στα ίδια και αμετανόητοι, όπως αμετανόητος εμφανίστηκε και ο Μητροπολίτης Δωδώνης στις δηλώσεις του περί γυναικών, οι οποίες, όπως είχε πει, έχουν και αυτές συμμετοχή όταν ένας άντρας επιχειρεί πάνω τους την γνωστή πράξη με το ζόρι. Ο Χρυσόστομος, μετά τις αντιδράσεις που έφεραν οι δηλώσεις του, προσπάθησε να κάνει μια αναδίπλωση λέγοντας ότι αυτές παρερμηνεύτηκαν από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά τελικά αποφάσισε και πάλι να αλλάξει στάση και να επιμείνει στο ότι δεν αναιρεί τίποτα από όσα είπε. Πρέπει όμως εδώ να υπενθυμίσουμε και κάτι σημαντικό για τον Μητροπολίτη Δωδώνης, διότι πολλοί βλέπω ότι το παραλείπουν ή το ξεχνούν. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που είχε κάνει τη ζωή δύσκολη στον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, αλλά και ο άνθρωπος που έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε το ξέρετε πιο υποχρεωτικά. Αυτό εξάλλου είχε δηλώσει και στους υγειονομικούς που συνάντησε έξω από το Υπουργείο Πλεύρη όταν έκαναν απεργία πείνας και όταν του ζητήθηκε η άποψή του, ο Χρυσόστομος είπε να πάτε να το κάνετε. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος του Θεού, αντί να υποστηρίζει την ελευθερία και την αγάπη που δίδαξε ο Χριστός, εμφανίζεται υπέρμαχος του να μπαίνει κάτι μέσα στο σώμα μας με το ζόρι, τι περιμένετε, να υποστηρίξει κάτι διαφορετικό για τις γυναίκες? Περνάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Στην Τουρκία επικρατεί χάος με την πανακρίβεια να δημιουργεί τρομερά προβλήματα στους Τούρκους πολίτες και με τον Ερντογάν από την άλλη πλευρά να ανεβάζει και άλλο τους τόνους κατά της Ελλάδας για να στρέψει αλλού την κοινή γνώμη και εν ώψη εκλογών. Μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Ταγίπ για το τι έπαθε η Ελλάδα στη Σμύρνη, την ίδια γραμμή ακολούθησαν και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα έναν Τούρκο δημοσιογράφο, Θεός να τον κάνει, όπως θα σας θυμίσει και κάποιος από τους δικούς μας εδώ στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος Τούρκος δημοσιογράφος πήρε γραμμή κατευθείαν από τον Ερντογάν και έγραψε στα ελληνικά το ίδιο προκλητικό σύνθημα για την Σμύρνη και κατά της χώρας μας, λες και είναι η δουλειά του να λέει συνθήματα, να γράφει συνθήματα ή να κάνει προπαγάνδα. Υπάρχουν όμως πολλοί Τούρκοι πολίτες που έχουν αφυπνιστεί από την φτώχεια που τους βασανίζει
και στο διαδίκτυο έχουν αρχίσει να γράφουν ότι οι Ορντογάν εναντιώνται συνεχώς στην Ελλάδα για να ξεχαστούν και αυτά που τραβάνε οι ίδιοι με τον υπερπληθωρισμό να έχει χτυπήσει κόκκινο. Περισσότερες λεπτομέρειες για όλα αυτά θα μας μεταφέρει τώρα ο συνάδελφος Κοσμάς Καραΐσκος και το turkikanea.gr. Για πολλωστή φορά ο Ερντογάν μας απείλησε λέγοντάς μας να μην ξεχάσουμε στη Σμύρνη και προφανώς εννοούσε τι πάθαμε εκεί και μάλιστα σαφέστατα έκανε λόγο για εισβολή λέγοντας ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθουμε μια βραδιά. Ο Ερντογάν τα λέει αυτά για πολλωστή φορά και απορίας άξιο είναι το τι θα κάνουν οι Έλληνες αξιωματούχοι. Διότι ναι μεν μπορεί να λέμε ότι εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή την αλυσίδα των δηλώσεων, των αντιπαραθέσεων κτλ. Γιατί είναι άγονες κτλ. Αλλά δεν μπορεί ο άλλος να σε προσβάλλει, να σε απειλεί με εισβολή και την ίδια στιγμή εσύ να λες ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για διάλογο ή να έχουμε εμπορικές συναλλαγές με αυτό το κράτος. Το ξαναλέω για πολλωστή φορά. Είναι δυνατόν να έχουμε συναλλαγές εμπορικές με αυτό το κράτος που μας απειλεί κάθε τόσο μέρα παραμέρα με εισβολή? Μπορεί να έχει τους δικούς του λόγους, μπορεί για την οικονομία, μπορεί για οτιδήποτε. Αλλά είναι δυνατόν να έχουμε εμπορικές συναλλαγές με αυτό το κράτος? Τόσο ανεξιοπρεπείς είμαστε. Το καταλαβαίνω ότι η Γερμανία και η Γαλλία και η Αμερική έχουν εργοστάσια εκεί πέρα, αλλά είναι θέμα στοιχειώδους αξιοπρέπειας. Ο Ιμπραήμ Καραγκιούλ είναι ένας δημοσιογράφος προπαγανδιστής. Έχουμε και στην Ελλάδα αρκετούς βέβαια, οι οποίοι απλά παράγουν ό,τι τους πει το καθεστώς, τα αφεντικό τους. Έτσι λοιπόν, αναπαρήγαγε και μάλιστα στα ελληνικά στο λογαριασμό του στο Twitter για τους Έλληνες ότι μην ξεχνάτε τη Σμύρνη, μην ξεχνάτε τη Σμύρνη. Όποιος γκουγκλάρει λίγο το όνομά του θα καταλάβει φυσικά ότι πρόκειται για ένα θλιβερό δημοσιογράφο, ο οποίος ποτέ δεν μπόρεσε να πει την παραμικρή αντιπολιτευτική κουβέντα κατά του καθεστώτος του Ερντογάν. Αλλά όταν βέβαια σε παίρνει με το προεδρικό αεροσκάφος και μένει στα καλύτερα ξενοδοχεία και γυρνά τόσα μέρη στον κόσμο, μετά πώς να το κάνεις? Άλλωστε, μπορείτε να δείτε και στη ιστοσελίδα μας μια φωτογραφία το πώς κοιτάζει τον Ερντογάν. Μόνο το βλέμμα αυτό να δείτε, θα καταλάβετε γιατί δημοσιογράφο μιλάμε. Τώρα, όσον αφορά το γιατί το κάνει αυτό ο Ερντογάν, εκτίμησή μου είναι ότι υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, αυτή είναι η Τουρκία. Αυτή είναι η Τουρκία, είναι ένα επεκτατικό κράτος. Αποτελεί απόγονο του Οθωμανικού κράτους και ξέρετε το Οθωμανικό κράτος σταμάτησε την δυνάμωσή του, αν μπορώ να το πω, την άνοδό του όταν ακριβώς σταμάτησε και η επεκτατική πόλεμη. Αυτό είναι το πακέτο, αυτοί είναι οι γειτονές μας. Και δεύτερο φυσικά έχει να κάνει με την οικονομία. Η οικονομία είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Υπάρχει, ο πληθωρισμός πρέπει να κοντεύει σίγουρα πάνω από τα 150%, είχε πει την τελευταία φορά μια ομάδα ανεξάρτητων ερευνητών. Τώρα δεν ξέρουμε ειλικρινά που έχει φτάσει. Και είδαμε στο δελτίο ειδήσεων του Fox πολίτες που μιλάνε και λέει μια χαριναστιότητα ότι κοιτάξτε, λέει, εμείς πέρσι, λέει, παγώσαμε. Πάγωσε η μύτη μου, έπιασε πάγο και τα πόδια μου ένιωσα, λέει, σαν χιονάνθρωπος έγινα. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Επίσης μας έκανε πολύ εντύπωση ένας πιτσιρικάς 14 χρονών, ο οποίος μιλάει τώρα σε ένα ρεπορτάζ δρόμου, μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα μας, και λέει εκεί ότι κοιτάξτε, λέει, εγώ δεν ξέρω τι γινόταν πριν από 20 χρόνια. Δεν με αφορούν αυτά, γιατί είναι πιτσιρικάς. Αλλά εγώ που είμαι 14 χρονών, εγκατέλειψα το σχολείο γιατί οι γονείς μου δεν έβγαιναν. Έπαιρναν το βασικό μισθό και δεν έβγαιναν. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι στη βιομηχανία 14 χρονών, προσέξτε έτσι, και είμαι μαθητευόμενος και με τα χρήματα που παίρνω πληρώνω το ρεύμα του σπιτιού και την φιάλη υγραερίου. Και έρχεται τώρα, λέει, κάποιος, ποιος να βγει να μου πει, λέει, από τον Ταγίπ ο παδός, ότι έφτιαξε την οικονομία. Ποια οικονομία έφτιαξε? Εδώ εμείς, λέει, έχουμε ένα αυτοκίνητο παλιό, άσχημο, τέλος πάντων, αυτό έχουμε, αλλά εδώ και δύο μήνες δεν μπορούμε να το μετακινήσουμε. Τι να μου πούνε? Ο πιτσιρικάς του 14χρονου, και μάλιστα κάνει πολύ εντύπωση, γιατί στο τέλος του βίντεο το καμένο το παιδί δείχνει τα νύχια του, τα οποία είναι βρώμικα πραγματικά από τη βαριά δουλειά που κάνει στη βιομηχανία. Κοσμά, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε για την ενημέρωσή σας. Από εμένα, καλή συνέχεια. Για χαρά.